Τέλειο που θα παρακολουθήσουμε μαζί τη συνάντηση της K20 ανάμεσα στον Απόλλο Καλαμαριάς και τον Ηρακλή. Μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Να πούμε κατευθείαν τις θέσεις. Ο προπονητής του Απόλλου Καλαμαριάς, ο Κώστας Χαλτσίδης, παρέτεξε τους Βασιλιάδη, Απέτο Κλουκέντσο, Βραχνό, Πιαστόπουλο, Αγγελόπουλο, Τσεμεκίδη, Ντρίζα, Λουιζίδη, Μέση, Ρέβα. Ενώ ο προπονητής κ. Πελίτογλου για τον Ηρακλή κατέβασε τους νούμερο 1 Διάντη, 2 Μουχάδη, 3 Λεφίδη, 4 Παπαδόπουλο, 5 Σταφυλίδη, 6 Στεφανίδη, 7 Κωστίκο, 8 Στεφανίδη, 9 Ζαφυρίου, 10 Γερασίμου και 11 Τσιότρα. Διατητής της συνάντησης είναι ο κ. Δάβελας με βοηθούς τους κ. Μποζατσίδη και Πουτσίκο. Μέση, κόβεται. Ρέβας. Παλιά, μέσα στην περιοχή τώρα. Γωνιά μπλοκάρει ο Διάντης. Κόβει εδώ πέντεμα και τελικά είναι επιθετικό φάουλ. Γίνεται το κόλλο, το σούτ και είναι το 1-0. Το 1-0 με τον Βραχνό. Ο Βραχνός τελικά θα κάνει το 1-0 στο 6ο λεπτό για τον Απόλλωνα σε αυτή τη στιγμένη φάση. Αδράνης άμυνα του Ηρακλή και ο Απόλλων θα κάνει το 1-0. Αντίθετη πλευρά με τον Λουζί. Εκτελείται δυνατά το γύρισμα διόχρονη του Ηρακλή. Επιμένει ο Απόλλων. Το σουτ δυνατό, out. Πολύ ωραία φάση για τον Απόλλωνα. Το σουτ από τον Τρίζα. Ωραία. Το κέρδισμα. Το σουτ αποκλούει ο Πλάτης. Από το σουτ του Ρέβα. Επιμένει ο Λουιζίδης, κόβεται. Μια μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Κέτσος. Μέση. Μέση. Και 2-0. 2-0 κατά τον Απόλλωνα με το Μέση έτσι απλά. Πολύ ωραίος ο Απόλλων. 2-0 η Καλαμαριά με το Μέση. Στο 15ο λεπτό, 2-0 ο Απόλλωνας. Κόβεται. Τσιμεκίδης. Ναι, Τσιμεκίδης. Η παλιά, του Μέση. Μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα, η μπάλα είναι out. Κόβεται. Έβας. Ρέβας. Το γέμισμα Μέση, πλοκάρει ο Πλάτας. Στεφανίδης, κόβεται. Ρέβας. Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος. Ρέβας. Αγγελόπουλος. Μπαλιά. Ρέβας. Ρέβας, το σούτ, πλοκάρει ο Πλάτας. Απεκλούει μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Πρέπει πολύ να πούμε ότι το σκορ είναι 2-0 υπέρ του Απόλλωνα και το παιχνίδι είναι προσφορά από το Mini Market στο πεζόδρομο της Καλαμαριάς Ασλανίδης. Mini Market τρόφιμα. Ασλανίδης. Κόβει. Μέσα στην περιοχή ο Σαμπέτογλου και τελικά είναι φάουλ. Έξω ήτανε. Τον Παπαδό και εκεί την κάρτα. Εκτελεί ο Κέτσος. Βαλιά για τον Λοϊσίδη. Το κύρισμα κόφεται όμως. Ωραία κουμπίνα. Το κύρισμα. Ο Βασιλιάδης διώξει κόρε. Αγγελόπουλος. Μέση. Βαλιά. Ρίβας. Μέση. Κόβει ο... Λαϊζίδης. Το σούτ.
Καϊτατζής. Μαυρομιχάλης. Το γέμισμα. Μαυρομιχάλης κεφαλιά, αποκρούει ο Βασιλιάδης. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Παλιά κόβει ο Βραχνός. Αγγελόπουλος, με μεγάλος. Ο Καλαμαρκάς, Ηρακλής 2-0 με γκολ του Φραχνού και του Μέση. Ένα παιχνίδι που είναι προσφορά από το Mini Market, τρόφιμα Ασλανίδης στο περισσότερο της Καλαμαρκάς. Το σούτ του Λεωζίδη, out. Μέση στο Λουζίδη, ωραία παλιά Λουζίδης και 3-0. 3-0, ένα πολύ ωραίο γκολ, πάρα πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ για τον Απόλλωνα, εδραιώνει τη νίκη του, κλειδώνει θα λέγαμε. Αντεπίθεση για σεμινάριο και 3-0 για τον Απόλλωνα. Ποιο λεπτό? Στο 75, 3-0 για τον Απόλλωνα. Μουχάδης. Τσιόδας. Κωστίκος, γκολ. Γκολ του Κωστίκου, 3-1 μειώνει ο Ηρακλής στο 79. Τσιμικίδης. Λοϊζίδης. Απεκρούει ο Πιάτσης και είναι κόρνερ. Τι λεπτό είναι. Γίνεται το κόρνερ. Το γέμισμα Πιαστόπουλος. Κάνει πάλι Πιαστόπουλος και 4-1. 4-1 από τον Πιαστόπουλο για τον Απόλλωνα στο 85. Προωθήθηκε και καλή. Το 4-1. Φυρίζει τη λήξη, ο Απόλλων Καλαμαρκάς κέρδισε τον Ηρακλή με 4-1 μετά από μεγαλειώδη εμφάνιση. Ένα παιχνίδι που ήταν προσφορά του τρόφιμου από τα Ασλανίδη στο πεζόδρομο της Καλαμαρκάς. Θα πάμε στην συνέντευξη. Κωστά. Το παιχνίδι πήγε όπως το είχαμε σχεδιάσει. Θέλαμε να πιέσουμε από την αρχή ψηλά τον Ηρακλή. Τα καταφέραμε, κλέψαμε πολλές μπάλες, έτσι προήλθαν και τα γκολ τα δύο πρώτα στο πρώτο ημίχρονο. Δημιουργήσαμε και άλλες ευκαιρίες για να πετύχουμε και άλλο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο δώσαμε χώρο στον Ηρακλή να ανέβει ψηλά και να εκμεταλλευτούμε εμείς τους χώρους, τους καινούς που είχαν δημιουργηθεί. Νομίζω ότι τα καταφέραμε σε απόλυτο βαθμό, είμαι ικανοποιημένος. Ήταν το πιστέγασμα της πολύ καλής πορείας που έχει κάνει μέχρι τώρα? Νομίζω ναι. Δικαιούμασταν εδώ και πολλές αγωνιστικές να ήμασταν πρώτοι. Κάποια ατυχή αποτελέσματα μας φέραν στη δεύτερη θέση. Πιστεύω από εδώ και πέρα να διατηρηθούμε σε αυτήν τη θέση, γιατί νομίζω ότι η δουλειά που γίνεται. Και περισσότερο για επιβράβηση για την προσπάθεια των παιδιών. Ο στόχος ποιος είναι το Απόλλωνα? Ο στόχος τώρα για τη δικιά μας την ομάδα δεν είναι το πρωτάθλημα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε και να φτιάξουμε παίχτες για την πρώτη ομάδα. Παράλληλα τώρα το πρωτάθλημα να έρθει μέσα από αυτή τη δουλειά, καλώς να έρθει. Αλλά στόχος μας είναι η δημιουργία ποδοσφαιριστών. Και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα προωθηθούν κάποιοι παίχτες στην πρώτη ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.